τρόπους προσαρμογής των τοπικών κοινωνιών και των φορέων διαχείρισης του νερού στον υδρολογικό κύκλο, προτείνουν καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης υπό την απειλή λειψιδρίας. Αν και τα αποθέματα νερού στα Χανιά δεν είναι σε ανησυχητικά επίπεδα, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέθηκε το πλαίσιο των πρακτικών που θα διασφαλίσουν επάρκεια. Η φετινή χρονιά, άμα δείτε και τα δεδομένα της πηγής της Αγιάς, δεν είναι η χειρότερη που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε λιγάκι. Το πρόβλημα βέβαια που έχουμε είναι ότι αν κάποιες από τις γεωτρήσεις τις οποίες έχουμε δεν δουλεύουν γιατί υπάρχει κάποια βλάβη και δεν έχουμε προλάβει λόγω διαδικασιών να τις φτιάξουμε, αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτό προτείνεται να καλυφθεί με νέες γεωτρήσεις στις περιοχές της Αγιάς και των Μιλωνιανών και ταυτόχρονα να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη άντληση νερού. Προσπαθούμε με ένα βέλτιστο μοντέλο να προσδιορίσουμε και τις καλύτερες θέσεις και το καλύτερο, και την καλύτερη ποσότητα νερού που μπορούμε να αντλούμε. Η επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού των βιολογικών καθαρισμών που αποτελεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης την απάντηση στις ανάγκες άρδευσης είναι μεταξύ των προτάσεων της επιστημονικής κοινότητας προς τους τοπικούς φορείς. Και εδώ υπάρχει αυτή η αντίστοιχη δυνατότητα και στην Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει πολύ τα θέματα αυτά. Εξακολουθούμε να είμαστε αρκετά πίσω. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγα έργα επαναχρησιμοποίησης. Αλλά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε με τα νερά, αλλά και με την όλη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας, νομίζω ότι ανοίγονται καλές προοπτικές για να εξετάσουμε και εμείς την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λιμάτων. Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης έθεσαν και την παράμετρο της ελεγχόμενης κατανάλωσης νερού από τα νοικοκυριά. Μεγάλα κομμάτια υπάρχουν βέβαια στην επαναχρησιμοποίηση του νερού. Οπότε υπάρχουν, καταλαβαίνετε, πολλά περιθώρια για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που δεν άπτονται μόνο των υδραυλικών έργων, των μεγάλων υδραυλικών έργων, γιατί αυτά πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσουν και σε ένα ψεύτικο αίσθημα ασφαλείας, έτσι ώστε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και σε περιόδους ξηρασίας να αποτυχάνουμε. Η συζήτηση για τις πρακτικές αντιμετώπισης φαινομένων λειψιδρίας άνοιξε στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Μανώλη Λέκα. Και την ίδια ώρα να υπάρξουν και κάποιες προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις και αυτές βέβαια οι προτάσεις δεν είναι άμεσα εφικτές και υλοποιήσιμες αλλά ο σχεδιασμός τους από νωρίς θα έχει σαν αποτέλεσμα να μας δώσει μελλοντικά τα καλύτερα αποτελέσματα. Και κυρίως όλοι μαζί είμαστε υπεύθυνοι για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία των αποθεμάτων νερού, της ανάπτυξης και της παραγωγής ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα ώστε να μπορούμε τα επόμενα χρόνια με μία σταθερότητα να κινηθούμε και με μία ασφάλεια. Στα Χανιά κατά το παρελθόν οι ταμιευτήρες νερού πληρώθηκαν μετά από έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις με τους ειδικούς να τονίζουν επίσης τον σωτήριο ρόλο των πηγών των Λευκών Ωραίων.